Μία μεγάλη έκπληξη έκρυβε ο βυθός του μικρού αρχιπελάγου στον φούρνων Ικαρίας για τους Έλληνες και Αμερικανούς αρχαιολόγους. Όπου κι αν κοίταζαν έβλεπαν βυθισμένα πλοία γεμάτα αμφορείς και αγγεία. Μία ξαφνική καταιγίδα, μία μετατόπιση φορτίου, ένα σπασμένο πιδάλιο ή κάποια άλλη βλάβη στο πλοίο είναι οι πιθανότερες αιτίες των 22 αρχαίων ναυαγίων στους φούρνους που ήρθαν στο φως μετά από αιώνες. Η σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη που προβλήθηκε από το CNN προκάλεσε αίσθηση διεθνώς. We found 22 ancient shipwrecks in just 13 days. It was absolutely incredible. There were so many ships that we actually had to actively stop searching in order to properly record all of the shipwrecks that we had already found. You have large numbers of shipwrecks in harbors and major cities and stuff like this, but Forni isn't that. It's a navigational point. So it's really interesting. It gives a great insight, a great cross-section into ancient trade. Τα ναυάγια χρονολογούνται από τα 700 π.Χ. έως τον 16ο αιώνα, δηλαδή εκτείνονται από την αρχαϊκή περίοδο στην κλασική και την ελληνιστική μέχρι την ύστερη μεσαιωνική. Τα περισσότερα όμως πλοία ναυάγησαν από το 300 έως το 600 μετά Χριστόν, κατά την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. The reason why so many shipwrecks are there is still being determined, but it looks like a lot of it is from storms. However, Forni is also well known for piracy. We had a good indication that this would be an area that would have shipwrecks, but we were not expecting this volume of shipwrecks. Στα 22 ναυάγια των φούρνων βρέθηκαν για πρώτη φορά σαμιακοί αμφορείς της αρχαϊκής και ιστερορωμαϊκής περίοδου, καθώς και μεγάλοι αμφορείς της Μαύρης Θάλασσας, του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, με τους οποίους μετέφεραν σάλτσα ψαριού, τον γνωστό γάρο, που έτρωγαν οι Ρωμαίοι και στη συνέχεια οι Βυζαντινοί. Η έρευνα θα συνεχιστεί το επόμενο καλοκαίρι.